Μαφιόζικες μεθόδους, αφεντικά εκτελεστικούς βραχίονες, προπομπούς, τσιλιαδόρους και προδότες στα χωριά της ενδοχώρας, αποκαλύπτει η δικογραφία που βρίσκεται στα χέρια του εισαγγελέα. Είναι η νέα γενιά ζωοκλεφτών, όπως φωτογραφίζεται από την αστυνομία. Πιο στιγνή, πιο εκδικητική, πιο δικτυωμένη. Αντιμετωπίστηκε όμως με ανάλογες μεθόδους από τη δίωξη οργανωμένου εγκλήματος, η οποία για πρώτη φορά επιστράτευσε επισυνδέσεις, σάρωσε Ηράκλειο, Λασίθη και ορεινό Μυλοπόταμο για να εξασφαλίσει βιντεοληπτικό υλικό ακόμη και από το τελευταίο χωριό. Αποσπώντας εικόνες που καταγράφουν καρέ-καρέ τις κινήσεις των δραστών ενώ κατευθύνονται στο στόχο τους με κλεμμένα οχήματα είτε μεταφέρουν τα κλεμμένα εγωπρόβατα. Είναι ένα ισχυρό κατηγορητήριο. Η θέση των κατηγορουμένων αρχικά είναι αρνητική. Μια γενική άρνηση έχει διατυπωθεί. Το κουβάρι της υπόθεσης ξετυλίχθηκε με αφετηρία τα σημεία από όπου οι δράστες έκλεβαν τα 4x4 που χρησιμοποιούσαν. Άνδρες της δίωξης οργανωμένου εγκλήματος έστειναν τα δίχτυα τους μεθοδικά. Συγκέντρωναν βίντεο από τις διαδρομές που ακολουθούσαν, εντοπίζοντας τα οχήματα αλλά και τους προπομπούς, συνδυάζοντας τα ευρήματα με τα σημεία όπου υπήρχαν καταγγελίες για ζωοκλοπές. Σε τουλάχιστον 2 περιπτώσεις, κτηνοτρόφοι θύματα της συμμορίας σήκωσαν και οι ίδιοι κάθε πέτρα που βρήκαν μπροστά τους, εξασφαλίζοντας που άνοιγε το δρόμο στην αστυνομία. Ακόμη σαρώθηκαν οι επικοινωνίες των υπόπτων, χαρτογραφώντας κάθε κίνησή τους παρά το γεγονός ότι χρησιμοποίησαν ακόμη και πακιστανικά κινητά, τα οποία απενεργοποιούσαν για να επιστρέψουν στις βάσεις τους, στο Φόδελε, τα Ανόγια, τα Λιβάδια και άλλες περιοχές του ορεινού Μυλοποτάμου. Εναντίον όλων των κατηγορουμένων ασκήθηκε ποινική δίωξη για το αδίκημα της παραγράφου 187 παράγραφος 3 του ποινικού κώδικα για τη διάπραξη του αδικήματος σύστασης συμμορίας με σκοπό την τέλεση κακουργήματος. Ωστόσο, θα πρέπει να πω και αξίζει να σημειωθεί στο σημείο αυτό ότι κάποιοι εκ των κατηγορουμένων δεν γνωρίζονται καν μεταξύ τους. Οι αστυνομικοί μέτρησαν ακόμη και τα χιλιόμετρα που είχαν γράψει τα κλεμμένα αυτοκίνητα πριν εγκαταληφθούν, υπολογίζοντας την ακτίνα της δράσης τους. Τις τελευταίες 10 ημέρες οι κατηγορούμενοι είχαν αντιληφθεί ότι βρίσκονταν σε κλοιό. Έσφαξαν τα ζώα που δεν είχαν προλάβει να ξεφορτωθούν, αφού με κάποιο τρόπο έμαθαν ότι την επόμενη μέρα θα γινόταν έφοδος στη μάντρα τους. Στις μεταξύ τους επικοινωνίες έφτασαν στο σημείο να αναφέρουν πως αν γλιτώσουν την προφυλάκηση θα ξανακλέψουν μόνο για εκδίκηση. Σε ζωοκλοπή στο Βενεράτο η έρευνα τοποθετεί στο πλάι του εγκεφάλου της εγκληματικής οργάνωσης κάτοικο της περιοχής που είχε διαφορές με τον κτηνοτρόφο θύμα τους. Ο ίδιος φαίνεται να τους έδινε πληροφορίες και καθοδηγούσε τις κινήσεις τους μέχρι να εξαφανίσουν το κοπάδι. Ενδεικτικό και μόνο της αγριότητας των κατηγορουμένων το περιστατικό που περιγράφεται στη δικογραφία με τους δράστες να σακατεύουν κυριολεκτικά στο ξύλο τα σκυλιά που υπήρχαν σε ένα από τα ποιμνιοστάσια που βρέθηκε στο στοχαστρό τους, πράξη για την οποία επίσης κατηγορούνται.